Θα διαβάσουμε, αδελφοί, τον ψαλμό ρο λάμδα έψιλον στη σελίδα 578. Και απευθύνεται ο λόγος προς την Εκκλησία. Κατά κύριο λόγο, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μετανοήσει, έχουν επιστρέψει και έχουν δώσει την καρδιά τους στον Κύριο. Λέει, ενείτε τον Κύριο. Ενείτε το όνομα του Κυρίου. Ενείτε δούλοι του Κυρίου. Η ιστάμενη εν το οίκο του Κυρίου, εν τις αυλές του οίκου του Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριο, διότι αγαθός ο Κύριος. Ψαλμωδήσατε εις το όνομα αυτού, διότι είναι τερπνών. Διότι τον Ιακώβ έκλεξε εις αυτόν ο Κύριος, τον Ισραήλ εις θησαυρών αυτού. Διότι εγώ εγνώρισα ότι μέγας ο Κύριος, και ο Κύριος ημών είναι υπέρ πάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησε εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Αναβιβάζει νεφέλες από των εσχάτων της γης. Κάμνει αστραπάς για βροχήν, εκβάλει ανέμους εκ των θησαυρών αυτού. Όσης επάταξε τα πρωτότοκα της Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν το μέσο σου Αίγυπτε επί τον Φαραώ και επί πάντα στους δούλους αυτού. Όσης επάταξεν έθνη μεγάλα και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς. Τον Σιών, βασιλεία των Αμοραίων και τον Όγ, βασιλεία της Βασάν και πάσα στας βασιλείας Χαναάν και έδωκε την γη αυτών κληρονομίαν εις τον Ισραήλ των λαών αυτού. Το όνομά σου Κύριε μένει στον αιώνα, το μνημόσυνό σου Κύριε εις γενιάν και γενιάν. Διότι θέλει κρίνει ο Κύριος των λαών αυτού και τους δούλους αυτού θέλει ελεήσει. Τα είδωλα των εθνών είναι αργύριων και χρυσίων, έργων χειρών ανθρώπου. Στόμα έχουσι και δεν λαλούσι. Οφθαλμούς έχουσι και δεν βλέπουσι, ότα έχουσι και δεν ακούωσι, ουδέ είναι πνοή εν το στόματι αυτών. Όμοιοι αυτών ας γίνωσι οι ποιούντες αυτά, πάσο ελπίζον επ' αυτά. Οίκος Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριο ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός ο Κύριος εξιών ο κατοικών εν Ιερουσαλήμ. Αλληλούια. Μας προτρέπει εδώ ο λόγος του Κυρίου, αδελφοί, και έχουμε αιτίες να πράξουμε αυτό το οποίο μας προτρέπει ο Θεός. Τι λέει να κάνουμε? Να ενήσουμε τον Κύριο, να ψάλλουμε στον Θεό ημών, αδελφοί, μέσα από την καρδιά μας, να του πούμε το ευχαριστώ μας. Γιατί να του πούμε το ευχαριστώ μας? Γιατί έχουμε μια θρησκεία? Έχουμε μια ωραία κοινωνία έτσι με αδερφούς, με ανθρώπους, γι' αυτό. Εδώ λέει, ενείτε τον Κύριο διότι είναι αγαθός ο Κύριος. Και το γνωρίσαμε. Το ζήσαμε αυτό, αδερφοί. Το είδαμε στη ζωή μας και το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Ότι κάνει έλεος ο Θεός. Έλεος το οποίο βασικά δεν αξίζαμε. Τα έργα ημών, αδελφοί, ήταν πονηρά έργα. Και πολλές φορές στεκόμεθα όχι καθώς πρέπει ενώπιον του Κυρίου. Γιατί ίσως κάποια ρίζα πικρίας, ίσως κάποια ρίζα υπερηφάνειας, ίσως κάποια ρίζα γνώσεως, μας κάνει να είμαστε νοθροί. Αλλά όσο μένουμε στον Κύριο, όσο ζητούμε το πρόσωπό Του, τόσο πιο πολύ, αδελφοί, απολαμβάνουμε και βλέπουμε το έλεος Του, αδελφοί. Και χρειαζόμαστε μάτια για να το δούμε. Εγώ 23 χρόνια είχα μάτια που δεν βλέπανε. Ζούσα, αδελφοί, μέσα στη ροή αυτού του κόσμου. Πώς πήγαινε όλος ο κόσμος, έτσι πήγαινα κι εγώ.
δεν μπορούσα να ξεχωρίσω και θεωρούσα τον εαυτό μου ότι ήμουνα και πολύ χριστιανός κιόλας. Κατά φαντασίωση ζει ο άνθρωπος που είναι χωρίς τον Θεό, αδελφοί. Πώς που άκουσα δύο λέξεις, ζει ο Ιησούς. Αλλά ήτανε λέξεις Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Έχει διαφορά το να σε μιλήσει ο άνθρωπος, το να διαβάσεις ένα οποιοδήποτε βιβλίο, πολύ ωραίο, και έχει διαφορά το να σε μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό θέλουμε, να μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε ανάγκη να έρθουμε ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων, αδελφοί. Πού ήρθαμε, σε ποιον ερχόμεθα? Ερχόμεθα σε αυτόν το οποίος είναι δυνατός. Ο δυνατός. Είναι ισχυρός. Τα έργα αυτού, αδελφοί, μένουν εις τον αιώνα. Πού να έβλεπα εγώ πιο μπροστά ότι όλα αυτά τα επίησε ο Κύριος? Μετά την αναγέννηση. Ξαφνικά άνοιξαν οι οφθαλμοί και άρχισε και έβλεπα. Και άρχισε και έδινα δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Έχουμε αιτίες, ενείτε, λέει, τον Κύριο. Ενείτε το όνομα του Κυρίου, Και τώρα σκανδαλίζονται πολύ. Όλο για τον Ιησού Χριστό, λέει, μιλάτε. Και σκανδαλίζονται. Θυμάμαι, ήμουνα μια φορά με τον αδελφό τον Σάββα στη δουλειά και κάθε μέρα πριν τις 6 πήραμε ένα καφέ. Τότε ήμασταν ίδια βάρδια. Και ένας Έλληνας κάθε μέρα μας άκουγε και έφευγε. Μας άκουγε και έφευγε. Ήταν έτσι πριν τη σύνταξη, ήταν μια μέρα. Πάλι έτσι ήρθε και αυτός, πήρε καφέ από το αυτόματο. Εμείς πάλι για τον Ιησού Χριστό μιλούσαμε. Αμάν πια, λέει, πάλι για τον Ιησού Χριστό μιλάτε, και σηκώθηκε και έφυγε. Για ποιον θα μιλήσουμε, αδελφοί? Για ποιον θα πούμε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Εάν ο Θεός σε ακουμπήσει, εάν ο Κύριος σε έρθει σε επαφή με τον Χριστό, τι γίνεται, ξέρετε τι γίνεται? Αρχίζει μέσα ο άνθρωπος και ερωτεύεται τον Ιησού Χριστό. Είμαστε ερωτευμένοι με τον Ιησού Χριστό? Στη δουλειά έχω μια κοπέλα την οποία την ομολόγησα τον Κύριο και έκανε δεσμό με έναν νέο και στεναχωρέθηκα εγώ, γιατί ενώ τη μιλούσα για τον Κύριο, αυτή πήγε και έκανε δεσμό. Και λέω, εγώ ήθελα να σε αραβωνιάσω με έναν πιο όμορφο, με έναν πιο δυνατό, με έναν πιο ισχυρό, με έναν που σε αγαπάει περισσότερο. Πες μου, λέει, πες μου, ποιος είναι αυτός? Και την Παρασκευή της το είπα, αδελφοί. Πάλι τα ίδια την είπα. Λέω, αυτόν ο οποίος εγώ σε προτείνω είναι πιο ωραίος. Καλό παιδί είναι και αυτό, δεν λέω ότι δεν είναι καλό παιδί. Δεν ξέρω όμως άμα είναι για σένα. Αυτός όμως είναι πολύ ωραίος, πολύ δυνατός και σε αγαπάει και περισσότερο από τη μητέρα σου. Εκεί άρχισε να φιλιάζεται. Λέει, πώς το λένε? Λέω, έχει 5 γράμματα. Στα γερμανικά έχει 5 γράμματα. Και το κατάλαβε. Και ξέρετε τι με έκανε? Κόλλα 5 με, λέει. Τα κόλλησαμε 5. Τη άρεσε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, αυτούς οι οποίοι ομολογούμε, ο Κύριος να τους ακουμπήσει και να τον ερωτευτούν. Αυτό που το οποίο λάβαμε, να το λάβουν και καλύτερα να λάβουν και περισσότερα να λάβουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ανάλογα την πίστη του καθενός, λαμβάνει και ο άνθρωπος. Ξέρετε, το κλειδί για να λάβουμε είναι η πίστη. Έχουμε ένα αιτήματα εδώ, αλλά καμιά φορά γίνονται συνήθεια τα αιτήματα. Α, εντάξει, τα διαβάσαμε και έκλεισε το κεφάλαιο αυτό των αιτημάτων. Φεύγουμε από εδώ, όταν θα τα ξαναδιαβάσουμε, τότε θα γίνει ξανά υπενθύμηση σε μας των αιτημάτων. Ενώ άμα έχουμε πίστη, τι γίνεται? Χτυπάμε την πόρτα για τη πίστεως και ανοίγει. Πάρτε όσα κλειδιά θέλετε.
Όλα τα κλειδιά του κόσμου αυτού, αδελφοί, άμα πάρετε αυτή την πόρτα, δεν μπορείτε να την ξεκλειδώσετε. Ένα είναι το κλειδί. Και αυτό λέγεται πίστη. Χρειαζόμαστε ένα κλειδί, το οποίο μας το χάρισε ο Κύριος με την αναγέννηση. Δεν το είχαμε. Μήπως είχαμε εμείς τέτοια κλειδιά, αδελφοί? Είχαμε τέτοια χάρη να έρθουμε στην εκκλησία και να αναγεννηθούμε? Γνωρίζαμε αναγέννηση? Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Κοιτάξτε τι μας χάρισε ο Χριστός. Μας αναγέννησε σε ελπίδα ζωντανή. Μας χάρισε, αδελφοί, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος τι έκανε? Ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά για τις δικές μου αμαρτίες. Έτσι θα πεις και εσύ αυτό που ακούς, έτσι θα το πάρεις. Για τις δικές μου αμαρτίες, ανέβηκε ο Χριστός και πλήρωσε. Και πλήρωσε ακριβά, αδελφοί, Ευχαριστούμε τον Κύριο, ο οποίος είναι ελεήμων και ηχτήμων Θεός, Δεν πιστεύουμε λοιπόν σε μια θρησκεία. Εάν πιστεύουμε σε μια θρησκεία, αδελφοί, είμαστε χαμένοι από χέρι. Πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, το σωτήρα μας. Και έχουμε αιτίες λοιπόν να ψάλουμε. Έρχεται ο πονηρός, την ώρα της προσευχής θα έρθει, Θα μας υπενθυμίσει τα οικονομικά, τις δουλειές, τι έχεις να κάνεις σήμερα. Την ώρα της προσευχής θα τα θυμίσει. Τι έπρεπε να είχες κάνει και δεν το έκανες, την ώρα της προσευχής θα το θυμίσει. Και άλλα διάφορα πολλά, για να μην προσκυνήσεις Κύριο τον Θεό σου εν πνεύματι και αληθεία και να μην λάβεις τίποτα. Ξέρετε, άμα δεν πάμε με ταπεινή καρδιά και δεν προσκυνήσουμε τον Κύριο με την καρδιά μας και με τη σκέψη μας, δηλαδή με το πνεύμα μας, τότε δεν λαμβάνουμε. Δεν μπορούμε να λάβουμε. Θα έρθουμε και θα φύγουμε όπως ήρθαμε. Αλλά εάν αφαιρέσουμε τις σκέψεις, αυτό το λέει ο κόσμος αυτοσυγκέντρωση. Μπορούμε, αδελφοί, να αφαιρέσουμε τις σκέψεις και να συγκεντρωθούμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, Ευχαριστούμε και να αρχίσουμε να το δοξάζουμε. Μη στεκόμεθα έτσι, βουβή. Έχουμε ένα μηχάνημα, το οποίο το έχουμε σε λειτουργία, αλλά το έχουμε στο ρελαντί, αδελφοί. Και πρέπει αυτό το μηχάνημα να πάρει στροφές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, Και οι στροφές, αδελφοί, θα ανεβούν με τη δοξολογία στο όνομα του Κυρίου, Λοιπόν, θα ψάλουμε με την καρδιά μας, θα αρχίσουμε πιο πολύ, Θα κάνουμε θόρυβο, θα ενοχλήσουμε τον διπλανό μας. Δεν ήρθε ο διπλανός μας εδώ να κοιμηθεί, ούτε να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό, Αν θέλουμε να κοιμηθούμε, αδελφοί, ας κάτσουμε στο σπίτι μας. Αλλά αν θέλουμε να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου, θα τον ενοχλήσουμε. Μα ντρέπομαι εγώ και εγώ, ξέρετε πως ντρεπόμουν στην αρχή, ντρεπόμουν όντως, έβλεπα δεξιά, έβλεπα αριστερά, ντρεπόμουν, πού να μιλήσω. Αλλά ήρθε και με ακούμπησε ο Χριστός και άρχισα και φώναζα αλληλούια και δεν ντρεπόμουν. Πιστεύω ότι ενοχλούσα πάρα πολλούς, γιατί και φώναζα και δυνατά. Αλλά έτσι κάνει ο Χριστός, δόξα στον Κύριο, αδελφοί, και λέει εδώ, διότι εγώ εγνώρισα ότι μέγας ο Κύριος. Προσέξτε, δεν μπορεί να το πει ο καθένας αυτό. Μπορεί να το πει ο καθένας, αλλά αυτός ο οποίος γνώρισε τον Κύριο μπορεί να το πει. Και ξέρετε, η μεγαλοσύνη του Χριστού φανερώνεται. Φανερώνεται. Δόξα στον Κύριο. Και ο Κύριος λέει, ημών είναι υπερπάντα στους θεούς. Οι άνθρωποι έχουν πολλούς θεούς. Εμείς, ας πούμε, πήγαμε φέτος στην Ακρόπολη. Ωραία να ανεβεί στην Ακρόπολη. Μετά την Ακρόπολη λέμε, δεν πάμε και στο μουσείο. Αφού είμαστε που είμαστε εδώ, πάμε και στο μουσείο. Και τι να δούμε στο μουσείο, αδελφοί? Χιλιάδες είδωλα. Λέω, τι ήρθα εγώ, να σας πω την αλήθεια, ωραίο το μουσείο, δεν λέω, αλλά όταν μπήκα μέσα και άρχισα και έβλεπα είδωλα, λέω, τι ήρθα να κάνω εγώ εδώ? Το σκέφτηκα. Ήρθα να δω τα είδωλα και μετά λέω, σαν γνώση καλό είναι, να δούμε ποιοι ήμασταν. Γιατί και εμείς δεν ήμασταν καλύτεροι, έτσι ήμασταν.
Και είδωλα, είδωλα. Ό,τι είχε εκεί μέσα, μικρό ταψάκι ήτανε. Είδωλο. Αφιερωμένο στον τάδε, λέει, Θεό, αφιερωμένο στην τάδε Θεά. Λέω, από πού ελευθέρωσε ο Χριστός αυτή τον άνθρωπο. Και αυτό ονομάζονταν σοφία των αρχαίων Ελλήνων, κουλτούρα. Θέλουμε τέτοια κουλτούρα, η οποία, αδελφοί, μας οδηγεί μέσα στη νύχτα, ή θέλουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι η ζωή, εγώ λέει είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Προσέξτε τα λόγια, αδελφοί. Εγώ είμαι η οδός. Στον Ιησού Χριστό πρέπει να περπατήσουμε. Μαζί με Αυτόν πρέπει να πάμε. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εάν μείνουμε στον Χριστό, θα γνωρίσουμε την αλήθεια και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Από όλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά εγώ είμαι και η ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει ο Κύριος στους μαθητάς, θέλετε να φύγετε? Μπορεί να είναι και ερώτηση για μας αυτό, αδελφοί. Ξέρετε, ο άνθρωπος όταν νιώσει ότι είναι καλά, γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευκατάστατοι δυσκολεύονται να πιστέψουν στον Κύριο. Όταν νιώσει λοιπόν ότι είναι ευκατάστατος οικονομικά, νομίζει ότι είναι όλος ο κόσμος μπροστά του και θα τον καταπιεί αυτός. Αυτός θα καταπιεί τον κόσμο, έτσι νομίζει. Και λέει τώρα, τι να πάω στον Χριστό, ας γίνω 70 χρονών, ας γίνω όταν θα τον έχω ανάγκη, Και τι ωραία όμως είναι ο άνθρωπος να είναι νέος και να δώσει την καρδιά του στον Κύριο. Θα πετύχει, θα πετύχει, αδελφοί. Ο Ελιμέλεχ με την Ναομή, το ακούσαμε και χθες, κάνανε μια διαλογή. Τι είπανε? Α, εδώ λέει, υπάρχει πείνα. Ας πάμε στη γη του Μωάβ να εμπορευθούμε και να αποκτήσουμε, να μην πεινάμε. Και πέσανε στην παγίδα. Και τι ήρθε? Ήρθε καλό αποτέλεσμα? Δεν ήρθε καλό αποτέλεσμα. Έφυγε ο Χριστός από τη ζωή τους. Το όνομα είχαν ότι ήταν Ιουδαίοι, αλλά δεν ήτανε. Και επέστρεψε η Ναομή πίσω, χωρίς τον άντρα της, χωρίς τα παιδιά της. Ο Κύριος έκανε χάρη και τη χάρισε τη Ρούθε. Γυναίκα πιστή, υπάκουη αδελφή στο λόγο του Κυρίου. Είχε γνωρίσει για τον Ιησού Χριστό, Και ξέρετε, είναι ένα ωραίο κλειδί αυτό, η υπακοή, αδελφή. Ο Σαούλ ήταν ανυπάκουος στο λόγο. Ο Δαβίδ, αν και έκανε πολλά λάθη, πολλές αμαρτίες, ήταν ταπεινός και υπάκουε στο λόγο του Θεού. Και αυτό και ομολογεί ο ίδιος ο Κύριος. Και λέει, βρήκα άνδρα κατά την καρδία μου, Δαβίδ. Το Δαβίδ, Βλέπετε, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Έχουμε λοιπόν πολλές αιτίες να ψάλουμε και να υμνολογήσουμε στο Θεό ημών, αδελφοί, Κοιτάξτε τι λέει. Ως της λέει, επάταξε τα πρωτότοκα της Αιγύπτου. Μα αυτό τώρα είναι καλό? Επάταξε τα πρωτότοκα της Αιγύπτου, είναι καλό αυτό? Έκανε σημεία και τέρατα στην Αίγυπτο, ήτανε καλό? Εμείς δεν μπορούμε να νοήσουμε ορισμένα πράγματα. Ξέρετε τι γινότανε? Οι Αιγύπτιοι επί πολλούς αιώνες θανάτουναν, αδελφοί, τα παιδιά των Ισραηλιτών. Και ο Φαραώ στάθηκε αντίπαλος, με υπερήφανο είχε. Ποιος είναι ο Κύριος, την οποία τη φωνή εγώ θα υπακούσω? Δεν ήξερε ότι ο Κύριος του έχει δώσει τη ζωή που ζει, ο Κύριος του την έδωσε. Άσχετα αν είναι άπιστος. Και στάθηκε, αδελφοί, με πολύ υπερήφανο χέρι. Ο Κύριος αντιστέκεται, λέει, στους υπερηφάνους.
Και στον Φαραώ αντιστάθηκε ο ίδιος ο Κύριος. Μπήκε μπροστά του. Και τον ανάγκασε ο Φαραώ τον Κύριο αδελφή μέχρι και να πατάξει τα πρωτότοκα των παιδιών τους. Η υπερηφάνεια του ανθρώπου έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Και ο άνθρωπος άμα σταθεί υπερήφανα, λέει σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα λέει αν ακούσετε τις φωνές αυτού, μη σκληρύνετε λέει την καρδιά σας. Και σε ένα άλλο σημείο λέει, ιδού θέτω τη ζωή και το θάνατο. Το καλό και το κακό, ενώπιον σου. Διάλεξε τη ζωή. Και εγώ πρέπει να διαλέξω τη ζωή. Πρέπει εμείς όλοι αδελφοί να διαλέξουμε την ζωή. Ο οποίος ζωή είναι ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εξαπέστη λέει σημεία και τέρατα εις το μέσο σου Αίγυπτε, επί τον Φαραώ και επί πάντα στους δούλους αυτού, ως της επάταξε έθνη μεγάλα και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς. Έτσι έγινε και έτσι θα γίνει. Και ξέρετε, ο θυμός του εχθρού μας είναι μεγάλος, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί θα πάρεις καλύτερη θέση από ό,τι είχε αυτός. Ξέρουμε τι μας περιμένει, αδελφοί. Όταν θα γίνει η αρπαγή, αδελφοί, τι θα γίνει. Θα γίνει ο γάμος του νυμφίου με τις νύμφες. Ξέρετε, κανέναν ο οποίος είναι αρωβανιασμένος και είναι μαζί με τον γαμπρό πιο μπροστά. Θα μου πείτε τώρα στον κόσμο όλα γίνονται. Αλλά μιλάμε εν Χριστώ. Ξέρετε κανένα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν πρέπει να γίνεται. Είναι παράνομο το να γίνει επαφή και να είναι μαζί ο άνθρωπος με τον άντρα τον οποίο θα παντρευτεί ή με τη γυναίκα πριν το γάμο. Τώρα ο Κύριος μας κάλεσε, μας αρωβόνιασε, μας έβαλε στην εκκλησία του και εμείς όλοι περιμένουμε το γάμο, αδελφοί. Εκείνη τη στιγμή, μια στιγμή θα γίνει ο γάμος. Έχετε πάει όλοι σας σίγουρα σε γάμους. Τι κάνει ο συνήθως ο γαμπρός, αδελφοί, περιμένει έξω από την εκκλησία. Πότε θα έρθει η νύμφη. Μια στιγμή, θα έρθει η νύμφη. Και μας περιμένει εμάς ο Κύριος. Θα πάμε. Θα είμαστε έτοιμοι. Κάνουμε την ετοιμασία αυτή. Ή πώς πάμε. Α, πάω εγώ με τις πιτζάμες. Το λέει ο λόγος αυτό. Θα μας βάλει μέσα. Θα πάω με τα ρούχα της δουλειάς. Πήγα, έβγαλα τα λάδια του αυτοκινήτου, έχω γίνει μουτζούρης και θα πάω να παρουσιαστώ στο γάμο. Έτσι να με βάλει μέσα. Πώς θα φαίνομαι, αδελφοί. Σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, Έτσι θα φαίνομαι. Τι κάνουμε όταν βλέπουμε τη μύγα μέσα στο γάλα. Παίρνουμε τη μύγα και τη βγάζουμε. Και αν είμαστε και λίγο έτσι ευαίσθητοι, πετάμε και όλο το ποτήρι. Βλέπετε. Προσέξουμε, πρέπει να ετοιμαστούμε, αδελφοί. Να διορθωθούμε. Να φορέσουμε τα ενδύματα τα οποία μας δίνει ο Κύριος. Να αφήσουμε τον Κύριο να μας κοσμήσει. Πάρε το δαχτυλίδιο, λέει. Πάρε το κόσμημα. Βλέπεις, ο αδερφός ή η αδερφή έχει χάρισμα. Κόσμημα είναι αυτό. Έχει αποκάλυψη ο αδερφός, Κόσμημα είναι. Και κάθε μέρα μας κοσμεί ο Κύριος, αδερφοί. Αυτά να τα πάρουμε και να τα κρατήσουμε. Να μην τα πάρουμε και τα βάλουμε σε ένα δωμάτιο και κλειδώσουμε το δωμάτιο από πίσω και πούμε εμένα κάποτε ο Κύριος με αναγέννησε. Κάποτε έλαβα πνεύμα Άγιο. Κάποτε έλαβα θεραπεία. Κάποτε ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου. Αλλά να είμαστε ενεργοποιημένα τα κοσμήματα τα οποία μας έδωσε ο Χριστός, αδελφοί. Οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι τα κάνουν. Όπως και εμείς οι Έλληνες που αγοράζανε παλιά οι οικογενειάρχες σαλόνια. Τα θυμάστε τα σαλόνια που αγοράζανε παλιά. Οι πατεράδες μας. Ένα σαλόνι κλειδωμένο όλη τον χρόνο.
Δεν έμπαινε κανένας μέσα. Μόνο λέει τα Χριστούγεννα, στη γιορτή των Χριστουγέννων. Μία φορά το χρόνο μπαίναμε μέσα στο σαλόνι. Έτσι ήταν. Πόσα λεφτά ρίξαν εκεί. Τώρα αδελφοί, ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε έτσι. Να έχουμε τα κοσμήματά του σε ένα δωμάτιο κλειδωμένα όλο το χρόνο και να τα βγάζουμε μια φορά το χρόνο για να τα δουν οι επισκέπτες μας. Αλλά να τα έχουμε ενεργοποιημένα στη ζωή μας. Και ήθελε να ζητήσουμε χάρη. Αν έχουμε χάρισμα από το Θεό, να πάμε στην προσευχή. Αν δεν έχουμε, να πάμε και να ζητήσουμε. Πλούσιος είναι ο Κύριος αρφιέ. Δεν μας στερεί τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Ο οποίος τι κάνει. Εκτοπίζει από τη ζωή μας τους βασιλείς αυτούς και μας δίνει αρφιέ τη γη, την καλή και αγαθή. Ξέρετε, η γη Ισραήλ, αν και δεν έχω πάει, έχω ακούσει ότι είναι μια από τις καλύτερες γης. Έφορες. Δίνουν πολύ καρπό. Και τώρα κιόλας που είναι και σύγχρονα τα έχουν εξυγχρονιστεί, έχω δει ντοκιμαντέρ που δίνει πάρα πολύ καρπό, αδελφοί. Γιατί αυτή η γη δίνει πολύ καρπό. Ο Κύριος είπε στους Ισραηλίτες, εγώ θα σας πάω σε γη ρέουσα, μέλι και γάλα. Αυτό ήθελα να τους πει. Σε μια έφορη γη θα σας πάω. Που θα σπέρνετε και θα μπορείτε να απολαμβάνετε το καρπό της σποράς σας. Και η υπόσχεση αυτή πραγματοποιήθηκε, ναι ή όχι. Πραγματοποιήθηκε, αδελφοί. Η υπόσχεση που μας έδωσε ο Κύριος θα πραγματοποιηθεί ή δεν θα πραγματοποιηθεί. Μα εγώ πίστευα ότι το 1990 τόσο θα γίνει η αλλαγή της Εκκλησίας. Δεν έγινε. Γιατί μας το έλεγε ο λόγος ότι θα γίνει το 1900 τόσο η αλλαγή της Εκκλησίας, αδελφοί. Εγώ το πίστευα. Λάθος το πίστευα εγώ. Το 2000 τοποθέτησα ημερομηνία. Εγώ την τοποθέτησα την ημερομηνία. Μέσα μου. Εάν δεν γίνει το 2000, απογοήτευση. Για ποιο λόγο, αδελφοί. Πού μας δίνει το δικαίωμα ο Κύριος να τοποθετούμε ημερομηνίες για την αρπαγή της Εκκλησίας. Άλλοι λέγανε το 2012, προφητείες, τάδε, λέει, τον Ίνκα, πώς τους λένε, θα γίνει η καταστροφή του κόσμου. Γιατί ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα γίνει, ξέρετε γιατί. Γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν πρόκειται, αδελφοί, να πάμε έτσι. Αλλά τι λέει, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Γιατί δεν γνωρίζετε, έτσι λέει. Δεν γνωρίζουμε, αδελφοί, την ώρα που θα έρθει η επίσκεψη του Κυρίου, Γιατί η επίσκεψη του Κυρίου θα έρθει ως κλέπτης ενυχτή. Και εμείς, αδελφοί, καλούμεθα να αγρυπνήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, για να είμαστε έτοιμοι. Δόξα στο όνομα του Κύριου, αδελφοί, Και έδωκε και λέει την γη αυτόν κληρονομία εις τον Ισραήλ, το λαόν αυτού. Το όνομά σου, Κύριε, μένει στον αιώνα. Το μνημόνιμό σου, Κύριε, εις γενιά και γενιά, Διότι θέλει κρίνει ο Κύριος το λαόν αυτού και τους δούλους αυτού θέλει ελεήσει. Προσέξτε, έχει μαρτυρία, Θα κάνει έλεος ο Θεός. Θα ελεήσει αυτόν ο οποίος τον υπηρετεί, Και τώρα απευθύνεται στα είδωλα και λέει τα είδωλα των εθνών είναι αργύριων και χρυσίων. Προσέξτε, τι λέει ο λόγος, αδελφοί. Τα είδωλα των εθνών είναι αργύριων και χρυσίων. Ένας άνθρωπος πήγε στην Παναγία σου, μιλά τώρα, το 15 Αύγουστο, και σκανδαλίστηκε. Όχι χριστιανός ορθόδοξος. Πήγε
στην Παναγία σου μιλά και σκανδαλίστηκε. Γιατί? Γιατί είδε πολλά χρυσά κοσμήματα. Λόγω λοιπόν της κρίσεως τώρα όλα τα προσέχει ο άνθρωπος. Λέει, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτός ο πλουτισμός, ε? Άλλοι πολλοί λένε να δώσει η Εκκλησία της Ελλάδος και να ξεχρεώσει το χρέος, ε? Το οποίο δεν πιστεύω να το κάνουν, ε? Δύσκολα ο άνθρωπος δίνει, ε? Ξέρετε κανένα που να έχει να δίνει για άλλους? Δεν δίνει για άλλους. Ούτε εμείς δίνουμε για άλλους εύκολα, ε? Είναι στη φύση των ανθρώπων αυτό. Μόνο αν έρθει ο Κύριος και μας ακουμπήσει και μας γεμίσει με αγάπη, τότε μπορούμε να δώσουμε. Και δεν τα ζητάμε πίσω. Και καλούμε θα αδελφοί να συνεισφέρουμε, μιας που το έφερε ο λόγος για τα χρήματα, να συνεισφέρουμε για τη συνεισφορά αυτή η οποία είμαστε πίσω. Ο Κύριος αδελφοί πραγματικά να βάλει στον καθένα μας μέσα στην καρδιά να προσφέρει. Και αυτός ο οποίος γνωρίζει πόσα έχουμε ανάγκη, αυτός να βγάλει το αποτέλεσμα μέσα από τις καρδιές όλων μας, ώστε να μην είμαστε πίσω, αδελφοί. Ε. Δεν έπρεπε να ήμασταν πίσω. Έπρεπε να ήμασταν μπροστά. Έπρεπε να είχαμε περίσσευμα, ώστε να μπορούμε να δώσουμε στους φτωχούς. Ε. Τώρα, άμα θέλουμε να κάνουμε συνεισφορά για τους φτωχούς, και να σας πω την αλήθεια, στην Ελλάδα είδα πάρα πολύ δυσκολία σε πολλούς. Όπως σας είπα χθες, υπάρχουν άνθρωποι που τους λένε να δουλέψουν για 1,5 ευρώ. Ξέρετε τι σημαίνει να δουλέψει για 1,5 ευρώ? Αυτός ο αδερφός, αν δεν είχε τον πατέρα του, αναγκαστικά θα πήγαινε να δουλέψει για 1,5 ευρώ. Και μιλάμε για σπουδαγμένο άτομο, ε. Όχι ένας που δεν έχει βγάλει το δημοτικό. Μιλάμε για σπουδαγμένο άνθρωπο, αδερφή. Η άλλη αδερφή δούλευε για 3 ευρώ. Μιλάω για αδερφούς, ε. Για 3 ευρώ. Να δουλέψεις 6 ώρες, 7 την ημέρα, πόσο θα πάρεις? Ούτε 30 δεν παίρνεις. Τι οικογένεια να κάνεις? Είναι δύσκολα τα πράγματα, ε. Για πάρα πολλούς. Λοιπόν, αν θα κάναμε συνεισφορά για φτωχούς αδερφούς, ξέρετε τι θα λέει η καρδιά μας? Πάλι συνεισφορά θα κάνουμε. Γνωρίζουμε όμως ότι δεν τα λαβαίνει κανένας αυτά τα λεφτά για την τσέπη του, ε. Και ότι δίνουμε, το δίνουμε για τις ανάγκες της Εκκλησίας. Αυτά τα γνωρίζουμε, αδελφοί. Ήθελε λοιπόν ο Κύριος να τοποθετήσει μέσα στην καρδιά μας το κατάλληλο ποσό το οποίο έχει ανάγκη η Εκκλησία και να καλυφθεί, αδελφοί. Και να μην, καλά είναι να μην ξανακούσουμε για συνεισφορά, ε. Και οι αδελφοί που θα έρθουν, να μην ακούσουμε ότι ανακοίνωσε ο αδελφός ο Γιάννης ότι είμαστε πίσω. Αλλά να πούμε ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτά τα οποία μας χαρίζει, αδελφοί. Ε. Και ο Κύριος δεν μας χαρίζει, δεν μας έχει χαρίσει. Στην Γραφή λέει ότι να αρκούμε θα λέει αν έχουμε τι σκεπάσματα. Τι έχουμε εμείς τώρα, σκεπάσματα? Μήπως δεν έχουμε περισσότερα, αδελφοί? Δεν μας έχει χαρίσει ο Κύριος περισσότερα? Δόξα στο όνομα του Κύριου, αδελφοί, ε. Έχουμε. Μη στεκόμεθα σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε. Έχουμε και μας έχει χαρίσει ο Κύριος. Λέει, στόμα έχουσι και δεν λαλούσι, τα είδωλα, ε. Από αυτούς περιμένουν οι άνθρωποι. Ο οφθαλμούς έχουσι και δεν βλέπουσι, δεν μπορούν να αποδώσουν, ε. Και ο άνθρωπος όμως, αδελφοί, πάει και προσφέρει στα είδωλα προσφορά. Πολλοί δίνουν την περιουσία τους προσφορά στα είδωλα. Αγαπάει το είδωλο τόσο πολύ που δίνει την περιουσία του. Τον Κύριο δεν τον αγαπάμε? Ένας ωραίος λόγος τον οποίο τον έχω συνέχεια μέσα στην καρδιά μου, το λέει ο Πέτρος, αδελφοί,
Άμα θέλετε το διαβάσουμε. Είναι στη σελίδα 1074, στο Β κεφάλαιο, Επιστολή Πέτρου, Α Επιστολή. Στο 7 λέει, εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή. Εις δε τους απειθούντας, ο λίθος τον οποίον αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και πέτρα σκανδάλου. Ήτινες προσκόπτους εις το λόγο όντες απειθείς. Προσκόπτουν, δεν μπορούν να λάβουνε, επειδή απειθούνε. Δεν πιστεύουνε στο λόγο και δεν μπορούν να πάρει. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει, πολλοί άνθρωποι παραδείγματος χάρη πιστεύουν ότι Ιησούς Χριστός ήταν πολύ καλός άνθρωπος, ότι σταυρώθηκε στο σταυρό του Γολγοθά, αλλά δεν αναστήθηκε. Και ξέρετε, εάν πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, όπως τώρα θέλουν να κάνουν μια καινούργια θρησκεία, αν έχετε ακούσει, ο Πάπας είπε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας άνθρωπος, ένας προφήτης σαν τον Μωάμεθ. Κατεβάζουν, αδελφοί, τον Ιησού Χριστό από τη θέση την οποία τον αρμόζει και τη δίνουν σε άλλους ανθρώπους. Οι δικοί μας κάτω στην Ελλάδα δίνουν τη δόξα του Ιησού Χριστού στη μητέρα του. Ό,τι γράφει η Γραφή για τον Ιησού Χριστό, τον δίνουν στη μητέρα του. Και αυτό είναι λάθος, Πρέπει να πιστεύουμε στη μητέρα του Κυρίου. Εάν δεν πιστεύουμε στη μητέρα του Κυρίου, δεν μπορούμε να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Αλλά δεν μπορούμε να πιστεύουμε στη μητέρα του Κυρίου ως Θεά, αλλά ως σκεύος εκλογής, το οποίο το έκλεξε ο Κύριος, ένα τίμιο και άγιο σκεύος, το οποίο έφερε τον Ιησού Χριστό. Η δόξα όλη ανήκει στο Θεό. Αυτή είναι η διαφορά. Όντες λοιπόν να απειθείς το λόγο, τι κάνουνε, προσκόπτουνε, εις τον οποίον λέει ήσαν προσδιορισμένοι. Και τώρα απευθύνεται, αδελφέ, σε εσένα τον οποίο έχεις λάβει. Λέει, «Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλετε τα σαρατά σε εκείνου όσοι σας εκάλεσε εκ του θαυμαστού αυτού σκότους, εις το θαυμαστόν αυτού φως». Και ποιοι δεν είμαστε στο σκοτάδι? Ποιοι δεν είμαστε στο σκοτάδι? Να σας πω ένα ενύπνιο το οποίο είδα όταν πίστεψα. Ήμουνα σε ένα σκοτεινό κελάρι και ανέβαιναν τα σκαλοπάθια από το κελάρι, αδελφοί, και ερχότανε φως, ήταν σαν τα ρολάδιν που έχει στην Ελλάδα τα μαγαζιά κατεβασμένα, ήταν κατεβασμένο και είχε κάτω μια έτσι πολύ μικρή, ένα πολύ μικρό άνοιγμα, και έπρεπε εγώ να ταπεινωθώ και να περάσω από εκείνο το άνοιγμα και να βγω στο φως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το φως είναι ο Ιησούς ο Χριστός, αδελφοί. Εμείς ήμασταν σε κάποιο κελάρι σκοτεινό και μας έβγαλε ο Κύριος. Ενείτε λοιπόν τον Κύριο. Δοξολογείτε αυτόν, αδελφοί. Είναι πρέπον στο να ευχαριστήσουμε τον Θεό, αδελφοί. Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Στην Ελλάδα μιλήσαμε με κάτι ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν μια θρησκεία και τους είπαμε, πότε κοινωνάτε εσείς? Και λέει, εμείς δεν κοινωνάμε ποτέ. Γιατί δεν κοινωνάτε ποτέ? Γιατί δεν είμαστε εμείς οι εκλεκτοί. Μόνο οι εκλεκτοί μπορούν να πάρουνε. Και έχει δίκιο, αδελφοί. Μόνο οι εκλεκτοί μπορούν να πάρουν.
Εμείς λοιπόν είμαστε εκλεκτοί. Μας μας έκλεξε ο Θεός. Εις εσάς εδόθη το να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Σε αυτούς δεν εδόθη. Μα πολύ ωραία οικογένεια, πολύ ωραίοι άνθρωποι, πολύ έτσι ακολουθάνε την εκκλησία τους. Λέει, σε αυτούς δεν εδόθη. Ξέρετε τι ήταν οι Φαρισαίοι. Μπορεί ο Κύριος να τους φανέρωσε ότι είχαν υποκρισία, αλλά ξέρετε τι ζωή κάνανε. Σε έναν από αυτούς ο Κύριος τι είπε, στον νεαρό, λέει, εγώ εφύλαξα όλες τις εντολές. Μα όλες τις εντολές. Δεν τον είπε ο Κύριος ψεύτη. Δεν τον είπε υποκριτή. Ψέματα λες. Εμείς τι θα λέμε, ψέματα λες. Σιγά και δεν φύλαξες όλες τις εντολές. Ο Κύριος ξέρετε τι τον είπε. Είπαγε πόλησον ό,τι έχεις και ελθέ ακολούθημε. Και αυτό το λέει και σε εμάς. Να πάμε να πουλήσουμε ό,τι έχουμε. Μέσα από την καρδιά μας. Να πουληθούν τα πάντα. Και να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Αυτό είναι ο σκοπός. Να μην γεμίσει η καρδιά μας με άλλα. Αυτά τα οποία μας δίνει ο κόσμος αυτός είναι μόνο είδωλα. Και προσπαθεί το πνεύμα του κόσμου μαζί με την σαρκική επιθυμία την οποία υπάρχει μέσα μας να γεμίσει με κάποιο είδωλο του κόσμου. Προσπαθεί ο πόνιρος αδελφή, εργάζεται. Και όπως είπα σε έναν αδερφό, υπάρχουν μέρες οι οποίες πρέπει να έχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθείς πλήρης αφιέρωση στον Κύριο. Γιατί αν αφήσεις έστω και 5 λεπτά θα σε χτυπήσει ο πονηρός. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να έχεις ας πούμε πολύ λίγη αφιέρωση και να μην γίνει τίποτα. Υπάρχουν όμως και μέρες οι οποίες είναι δύσκολες μέρες. Και εκεί χρειαζόμαστε αδερφοί να είμαστε στην προσευχή, χρειαζόμαστε να είμαστε στη μελέτη του λόγου. Όσο μπορούμε, άλλοι δουλεύουν, δεν μπορούν να είναι όλη την ώρα με το λόγο. Μπορούμε όμως να προσευχόμαστε, αδελφοί. Στην δουλειά μας δεν μπορούμε να προσευχόμαστε. Ποιος μας εμποδίζει? Μα εγώ περπατάω. Εγώ έχω μάθει να προσεύχομαι μόνο στα γόνατα. Ο Κύριος λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε. Μπορούμε όταν περπατάμε, όταν οδηγάμε, όταν δουλεύουμε, να ψέλνουμε και να ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Τι να ακούμε, Νταλάρα, να ακούμε Νταλάρα, να ακούμε, ξέρω εγώ, λέω αυτούς που άκουγα εγώ, να ακούμε διάφορους που έχουν τώρα, τι να ακούσουμε. Μα είναι ωραίο, ωραία ακούγεται. Άμα ήταν να τραγουδήσω εγώ, αδερφή, δεν θα μ' άκουγε κανένας. Αυτός που βγαίνει έξω και τραγουδάει, στον κόσμο μιλάω, έχει κάποιο ταλέντο, το οποίο ο Θεός του το έδωσε μεν, αλλά έχει ταλέντο. Έχει ωραία φωνή και γι' αυτό ακούγεται ωραία, Ποιος θα τον άκουγε άμα δεν έχει καλή φωνή? Κανένας. Βλέπετε. Εμείς πρέπει να προσέξουμε τι ακούμε. Και να δοξάζουμε τον Κύριο, αδελφοί. Να μείνουμε λοιπόν στον αγιασμό, να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό και να μείνουμε, αδελφοί, πιστοί στον Κύριο. Μην πέσουμε στην πλάνη του κόσμου, οι οποίοι, ξέρετε, και πολλοί τραγουδιστές έχουν δώσει την καρδιά τους στον πονηρό. Το ξέρετε αυτό? Αυτό που σας λέω δεν είναι σκάνδαλο. Γιατί μόνοι τους το ομολογούν. Υπάρχουν και Έλληνες τραγουδιστές και ξένοι τραγουδιστές οι οποίοι το έχουν ομολογήσει. Ότι ναι, εγώ έδωσα την καρδιά μου στον πονηρό για να γίνω αυτό το οποίο έγινα. Δεν είναι σκάνδαλο αυτό που σας λέω. Εμείς όμως, ο κόσμος το ακούει αυτό και το παραβλέπει.
Λέει, δεν πειράζει, ωραία ακούγεται, τραγουδάω μαζί του. Ποιον τραγουδάς, με ποιον τραγουδάς? Λοιπόν, τα παιδιά τα οποία επικαλούνται στη ζωή τους τον Ιησού Χριστό πρέπει να προσέχουν από τέτοια πράγματα. Να μην πέφτουν στην παγίδα αυτή, αδελφοί. Και ξέρετε, πολλοί ύμνοι τους οποίους ακούμε είναι μέσα από τους ψαλμούς τους οποίους είναι γραμμένοι στην Αγία Γραφή, αδελφοί, το ξέρετε. Ο ψαλμός ο οποίος διάβασε χθες ο αδελφός ο Δημήτρης είναι ένας ψαλμός τον οποίο ένας αδελφός τον πήρε και τον έκανε ύμνο και εμείς τον ψάλλουμε. Είναι μέσα από το λόγο. Σε αυτό λέμε ναι. Στα άλλα, αδελφοί, θέλει προσοχή, να προσέχουμε. Ο Κύριος να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει.